Βρισκόμαστε στην περιοχή της Άντισσας, στο βιολογικό καθαρισμό του χωριού. Εδώ υλοποιείται ένα έργο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ιδρούσα, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν πολλά πανεπιστήμια από το εξωτερικό, εταιρείες και πανεπιστήμια από την Ελλάδα, συγκεκριμένα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης συμμετέχει η ΔΕΙΑΛ Λέσβου, όπου μας έχει παραχωρήσει και το χώρο και συμμετέχει αυτή στο πρόγραμμα. Αφορά την επεξεργασία λιμάτων του χωριού. Σκοπός είναι να φτιάξουμε κάποια συστήματα τα οποία θα επεξεργάζονται το νερό, τα λίμματα, και θα φτάσουμε σε σημείο ώστε το νερό να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Στη συνέχεια της εγκατάστασης υπάρχει ένα χωράφι το οποίο θα φυτευτεί με διαφορετικά είδη φυτών και θα ελέγξουμε την ποιότητα του νερού, του επεξεργασμένου νερού, όσον αφορά την άρδευση του χωραφιού αυτού. Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας υλοποιείται στον αναερόβιο χωνευτή και στη συνέχεια τα λίμματα οδηγούνται σε τεχνητούς υγροβιοτόπους για την περαιτέρω επεξεργασία. Σκοπός είναι να επεξεργαστούμε τα λίμματα σε πρώτη φάση στον αναερόβιο χωνευτή και να παράξουμε και ενέργεια από αυτά. Στη συνέχεια τα θρεπτικά στοιχεία όπως το άζωτο και φόσφορος θα απομακρύνονται στους τεχνητούς υγροβιοτόπους. Υπάρχει και σύστημα απολίμανσης με φίλτρα, μεμβράνες και UV, ώστε το νερό να πληρεί όλα τα όρια της νομοθεσίας και να είναι κατάλληλο για άρδευση. Το νερό αυτό θα οδηγείται στο χωράφι, το οποίο θα φυτευτεί με διαφορετικά είδη φυτών. Θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή το νερό, ώστε να αρδευτεί το χωράφι.